είστε εδώ μέχρι τώρα σε όλους μας, γιατί και εσείς είσαστε μέρος της ομάδας και θα είστε μαζί μας όλη τη χρονιά. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα, κυρίως για τους ποδοσφαιριστές μας οι οποίοι είναι και πρωταγωνιστές, αλλά και σε όλους μας να ευχηθώ τα καλύτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε, που συνεχίζουμε κάτι που τελειώσαμε την προηγούμενη χρονιά και αυτό είναι και το πρώτο πράγμα που είπα στους ποδοσφαιριστές μας. Ότι ξεκινάμε τη φετινή μας χρονιά κρατώντας το τελείωμα της περσινής. Όχι όσον αφορά την βαθμολογική θέση, όσον αφορά τη φιλοσοφία και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε τα παιχνίδια, αλλά και τον τρόπο που μοιάζει. Η φετινή χρονιά θέλουμε σίγουρα να είναι μια χρονιά πολύ καλύτερη από την περσινή. Αυτό είναι σίγουρο και δεδομένο. Θέλουμε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική. Προσπάθεια έχει γίνει και από τη μεριά τη δικιά μας, αλλά και από τον πρόεδρο. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καταλαβαίνετε ότι το ρόστερ, επειδή πιθανότατα θα έχουμε μια τέτοια ερώτηση, σας το λέω λοιπόν εγώ, το ρόστερ ακόμα δεν έχει κλείσει. Υπάρχουν κάποιες κοινές θέσεις οι οποίες περιμένουν κάποια πράγματα. Αλλά εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Κατά 80-85% το ρόστερ είναι σχεδόν έτοιμο. Μένουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Είμαι αισιόδοξος. Έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ στην ομάδα, στις συνθήκες δουλειάς και στον κόσμο μας, που την περσινή χρονιά τουλάχιστον έδειξαν ότι είναι πραγματικά κοντά στην ομάδα και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω μέσα από την προσπάθεια, αυτό είπα στα παιδιά, και μέσα από την προσπάθειά τους σε κάθε στιγμή, σε κάθε παιχνίδι, να φεύγει ο κόσμος από το γήπεδο χαρούμενος και ευχαριστημένος. Καλή αρχή στην ομάδα μας και από μένα, στους ποδοσφαιριστές μας, στο πολιτικό team, διοίκηση, να πάνε όλα καλά, να είναι μια καλύτερη χρονιά, πιστεύω, φέτος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο σε όσο καλύτερη θέση στο τέλος του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι έχει γίνει μάθημα οι δύο τελευταίες χρονιές αυτά που έχουμε περάσει ή περάσαμε στο πρωτάθλημα. Ευτυχώς που τελειώσαν και οι δύο χρονιές με την παραμονή μας στη Super League. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι μια χρονιά που θα διεκδικήσουμε μια θέση καλύτερη. Η πρώτη προβόληση της ομάδος. Να ευχαριστήσουμε εκ μέρους της διοίκησης, του προπονητικού team, των παιχτών, όλο αυτόν τον κόσμο, τον οποίο είναι σήμερα κοντά μας. Παρόλο έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Είναι η πρώτη προπόνηση της ομάδας στο ΔΑΚ Λαμίας. Προηγηθήκανε τα εργομετρικά, τα αιματολογικά την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία, το πιο σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές μας, για όλη την ομάδα και από εκεί και έστρα η ομάδα να κάνει την πορεία αυτή που αξίζει και που θέλουμε όλοι στο νέο πρωτάθλημα.